νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στο έλεος των επιτίδιων βρίσκονται τα λουτρά Πολωνίας, σημαντική οικονομική πηγή που όμως μένει ανεκμετάλλευτη. Πρωτοβουλία για ένταξη του ρεοκάστρου στο χάρτη ιστορικών διαδρομών. Το Μάιο Διεθνές Συνέδριο για τις Οχυρώσεις του Μετόπου Θεσσαλονίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μητρόβιο Τεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Αύξηση 11,4% στις εγγραφές και 2,4% στις διαγραφές το 2019. Κατατέθηκε ήδη προς τον ΟΣΕΘ το αίτημα για τη δημιουργία πρόσθετης γραμμής εξπρές προς το σταθμό και με αφετηρία το κέντρο υποδοχής διαβατών του Δήμου Δέλτα. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αμβληθούν τα προβλήματα συνωστισμού στα λεωφορεία της γραμμής 54 που εξυπηρετεί την περιοχή Ιωνίας Διαβατών. Ωστόσο, διαφωνεί το ΚΚΕ που με ανακοίνωσή του μιλά για την ανάγκη ευρύτερου σχεδιασμού και όχι το διαχωρισμό των προσφύγων. Να αμβληθούν τα προβλήματα συνωστισμού στα λεωφορεία της γραμμής 54 που εξυπηρετεί την περιοχή Ιωνίας Διαβατών στη Θεσσαλονίκη, αναμένει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την προσθήκη νέας γραμμής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που θα διέρχεται και από το ΚΑΜΠ Διαβατών. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, η νέα διοίκηση του ΟΑΣΤΕ, συνεργασία με τη διοίκηση του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων στα Διαβατά και του Δήμου Δέλτα, στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει το Κέντρο Διαβατών, έχει υποβάλει ήδη έτοιμα για τη δημιουργία νέας γραμμής εξπρες προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό με αφετηρία το συγκεκριμένο κέντρο. Νομίζω θα δοθεί μια λύση με τον ΟΑΣΤ, γιατί το κατανοεί το πρόβλημα και περιμένω άμεση λύση και άμεση παρέμβαση, είναι να δρομολογηθεί γραμμή η οποία θα μεταφέρει τους πρόσφυγες και ίσως τους μετανάστες οι οποίοι υπάρχουν από την ανοιχτή δομή κατευθείαν στο σιδηροδρομικό σταθμό, ώστε αυτοί οι άνθρωποι είναι η ανάγκη σε μετακίνηση που έχουμε. Να σας πω. Αυτή είναι η συγκεκριμένη και η άμεση που μπορεί να γίνει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μετακινούνται περίπου 800 μέτρα, μπαίνουν μέσα στον οικισμό, πηγαίνουν στις στάσεις όπου κυρίως εξυπηρετούν τα λεωφορεία του ΟΑΣ, τους πολίτες, για να πάνε στο κέντρο. Να έχουν το δικό τους δρομολόγιο, άμεσα να γίνει αυτό, έτσι ώστε να μπορεί ο πολίτης, ο δημότης, ο κάτοικος των Διαβατών να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Διότι, όπως είπατε, κλείνει το λεωφορείο, ανεβαίνουν και είναι πολλοί στο λεωφορείο. Με αποτέλεσμα και να μην χωρούν και να μην εξυπηρετούνται και να μην μπορούν να πάνε στους γιατρούς, στα φροντιστήρια, τα παιδιά. Και στη συνέχεια και η επιστροφή τους είναι βάναυση. Άρα πρέπει να, γίνουν τα δρομολόγια απευθεία. Λεωφορεία δεν μπορούμε να κατέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Άμα πάτε τώρα, αυτή την ώρα, στη στάση που είναι από εκεί μεριά, δεν ξέρω γιατί αυτή που είναι παραπάνω, δεν μπορεί να μπει χωριανός. Τι άλλο να πούμε. Ας φροντίσουν κάτι να κάνουν. Τα λεωφορεία κάθονται, οι εισιτήρια δεν πληρώνουν. Εμείς τι είμαστε, τα χαϊβάνια του κόσμου. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Ορμάν εδώ, εκεί κλέψαν τσάντες σε προθέσεις. Πράγματα τι, να κάτσω να πάνω όπως είπε να πήρουν, να τους βάλουν αυτοκίνητο μόνοι τους και να πηγαίνουν. Ένα λεωφορείο δεν τους φτάνει, με τα παιδιά τους, με τα κοροτσάκια τους δεν φτάνουν. Αυτοί θέλουν ειδικά λεωφορείο για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρω εγώ τι, εμείς δεν χωράμε, εμείς δεν πάμε. Όπως τύχει μπροστά στη στάση εδώ στο πάρκο, να βλέπουν την κοπέλα που έχει το κινητό, να ανεβαίνουν δύο μπροστά στο λεωφορείο, και οι άλλοι από πίσω να τις παίρνουν το κινητό, χέρι-χέρι το κινητό εξαφανίστηκε. Το αστικό ακινητοποιήθηκε και καλέσει και το 100 να έρθει. Ήρθε το 100, ψάξανε το κινητό, εξαφανίστηκε. Όλη την ημέρα γυρνάνε, το βράδυ μαζεύονται. Τώρα τι γίνεται, άκρη ο κόσμος είναι φοβισμένος εδώ πέρα, στην περιοχή. Τα αστικά, εγώ πληρώνω εισιτήριο, αυτοί δεν πληρώνουν εισιτήριο, μπαίνουν μέσα 100 άτομα. Τώρα, άμα θα πάτε εδώ σε στάση μπροστά στη γωνία, πίσω από εδώ. Θα δείτε, θα έχει 50-60 άτομα και περιμένουν να ανεβούν σε αστικό, δεν πληρώνουν, πιάνουν τις θέσεις. Τη δημιουργία γραμμής μόνο για πρόσφυγες στον ΟΑΣΤ καταδικάζει με ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η συγκεκριμένη ενέργεια, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χαϊδεύει αυτιά φασιστών και ακροδεξιών, εντείνει τις ρατσιστικές αντιλήψεις και μόνο για πανηγυρισμούς δεν είναι.
Επίσης, τονίζεται από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ότι για τη μεγάλη ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής των Διαβατών με τα λεωφορεία δεν φταίνε οι πρόσφυγες, αλλά η διαχρονική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που έχουν υποβαθμίσει την αστική συγκοινωνία. Την κατάσταση αυτή δεν τη βιώνουν μόνο οι κάτοικοι των Διαβατών, τονίζεται στην ανακοίνωση, αλλά και οι κάτοικοι όλης της Θεσσαλονίκης. Ανακούφιση μπορεί να δώσει μόνο μια νέα γραμμή που θα εξυπηρετεί και τους πρόσφυγες και τους κατοίκους των Διαβατών, περνώντας από τη δομή φιλοξενίας και τα Διαβατά με τερματικό σταθμό στο κέντρο της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Στο έλεος των επιτίδιων αλλά και του καιρού βρίσκονται τα λουτρά Απολωνίας, όπου η παλιά και η καινούργια λουτρόπολη έχουν βάλει λουκέτα. Τα λουτρά της Απολωνίας είναι παράλληλα μια σημαντική οικονομική πηγή για την ευρύτερη περιοχή, αφού αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων τουριστών. Για τον λόγο αυτό, η σφράγισή τους κόστισε σε μεγάλο βαθμό στους κατοίκους. Στο έλεος των επιτίδιων αλλά και του καιρού βρίσκονται τα λουτρά Απολωνίας, όπου η παλιά και η καινούρια λουτρόπολη έχουν βάλει λουκέτο. Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, τα μέλη του ΔΣ, του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και διαπίστωσαν πως βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Πήγαμε μια αντιπροσωπεία για να δώσουμε τα λουτρά. Είδαμε μια πόρτα και με κάποιες αλυσίδες κλειδωμένη, η παλιά λουτρόπολη κλειστή, και αυτή έκλεισε επειδή χρωστάει στη ΔΕΗ. Περίπου λέει 500.000 πόσο χρωστάνε εκεί πέρα. Και η παλιά και η καινούργια Λουτρόπολη, πήγαμε, την είδαμε από κοντά, είναι κατεστραμμένη εντελώς, είναι να κλαις δηλαδή, μια περιουσία τεράστια είναι. Πήγαμε να δούμε εκεί πέρα αν υπάρχει περίφραξη, έστω και στην παλιά Λουτρόπολη, μήπως καταστραφεί και αυτή, γιατί πολλές Λουτροπόλες έχουν κλείσει με την κρίση που υπάρχουν. Και είδαμε εκεί πέρα μια γυναίκα μόνο να είναι, η οποία δεν ξέρουμε κι αυτή αν είναι φύλακας ή όχι. Υπάρχουν και στη Λουτρόπολη γύρω-γύρω, οι οποίοι τα ξενοδοχεία, αυτά τα παλιά, τα μικρά ξενοδοχεία, πήγαν και τα νοικιάσαν τώρα στους πρόσφυγες. Και έτσι αναπαυτήκανε, δηλαδή κάπου έχουμε τα έσοδά μας και δεν τους ενδιαφέρει αν αυτή η Λουτρόπολη θα κλείσει εντελώς κτλ. Γιατί ουσιαστικά την έχουν υποβαθμίσει τώρα αυτή η Λουτρόπολη. Και ξέρετε, αν λειτουργούσε αυτή η Λουτρόπολη, καινούργια Λουτρόπολη, θα ήταν η καλύτερη Λουτρόπολη των Βαλκανίων. Μπορεί βέβαια η παλιά Λουτρόπολη να έχει μόλις λίγους μήνες που δεν λειτουργεί, όμως παρόλα αυτά οι κάτοικοι θεωρούν πως αν δεν επαναλειτουργήσει σύντομα, τότε η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι δεδομένη. Τα παλιά λουτρά, κοίταξε να δεις, τα παλιά λουτρά λειτουργούν και είναι σε καλή κατάσταση. Πώς δεν λειτουργεί το κτίριο όλο το σε κύριε. Άριστη κατάσταση, τα παλιά είναι σε άριστη κατάσταση. Λοιπόν, σήμερα ούτε ο Δήμαρχος ενδιαφέρεται, ο κύριος Λιάμας, ούτε κανένας. Οπότε κλείσανε. Χρειωστάνε 150 πόσα εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Ρεύμα. Στη ΔΕΗ. Φυσικά και πρέπει να ανοίξει. Αυτός ο πλούτος, οπουδήποτε άλλο κι αν ήταν, θα λειτουργούσε. Κανονικά. Μόνο εδώ δεν λειτουργεί τώρα. Τι γίνεται, προφασίζονται πληρωμές ΔΕΗ, δεν υπάρχουν χρήματα, είναι χρεωμένοι. Είναι δυνατόν τώρα. Πέστε μου εσείς, αυτό το πράγμα, αν υπήρχε σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, δεν θα λειτουργούσε. Η απόλυτη καταστροφή όμως από την άλλη εντοπίζεται στις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούσαν τα νέα λουτρά. Αυτά δεν λειτουργήσαν ποτέ, ενώ οι επιτίδιοι τα έχουν λαϊλατίσει, ενώ έχουν κλέψει ό,τι υπήρχε μέσα και έχουν βάλει φωτιές. Υπήρχε ένα πρόβλημα στην παλιά Λουτρόπολη, η οποία λειτουργούσε στο Δήμο Μπόλπης, τώρα έκλεισε, είχε εδώ κανένα 6-7 μήνες. Υπήρχαν τα μικρά ξενοδοχεία γύρω από την παλιά Λουτρόπολη. Και οι κάτοικοι της νέας Απολωνίας είχαν ένα άγχος. Αν ανοίξει η καινούργια Λουτρόπολη, που είχε περίπου 220 δωμάτια, σύγχρονη Λουτρόπολη ήταν, θα μπορούσαν να κλείσουν τα μικρά μαγαζιά αυτά. Και έτσι με την ευθύνη των δημάρχων που περάσανε από τότε μέχρι τώρα, 100% είναι υπεύθυνοι είναι οι δήμαρχοι, αφήσανε τη Λουτρόπολη, την αφήσανε εντελώς, και μπήκανε διάφοροι παράγοντες στη καινούργια Λουτρόπολη μέσα. Δεν ξέρω αν ήταν Αλβανοί, αν ήταν ξένοι, αν ήταν Βούλγαροι κτλ. Ή αν ήταν και Έλληνες. Και με ποια μηχανήματα μπήκαν σε αυτή τη Λουτρόπολη μέσα και την κατέστρεψαν περίπου 70%. Σήμερα η Λουτρόπολη αυτή είναι κατεστρεμμένη 90%. Κάναμε καταγγελίες από εδώ και 14 χρόνια είναι ο σύλλογος μας. Συνεχώς καταγγελίες. Λοιπόν, δεν λειτουργήσανε καμιά φορά. Ενώ αν ήταν στην Αθήνα, σίγουρα θα δουλεύανε. Γιατί ήταν ένα πράγμα το αξιοθέατο, δηλαδή πολύ τέλεια πράγματα. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, δισεκατομμύρια φύγανε εκεί μέσα.
και μείνανε, σήμερα μείνανε όπως είναι. Ρημαχτήκανε, δεν αφήσαν πόρτες, δεν αφήσανε τίποτα. Ένα καλώδιο που ερχόταν από τα Λουτράτα που λειτουργούσαν εκεί, το οποίο ήταν το ρεύμα, το βγάλανε και το πήραν γιατί ήταν μπρούτζους. Είναι δηλαδή γύρω τα 80-90 μέτρα. Τα κτίρια λατήθηκαν. Τελείωσε, δεν έμεινε τίποτα. Βρισκόμαστε στη Νέα Λουτρόπολη, στην περιοχή της Νέας Απολωνίας, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα. Μια Λουτρόπολη που κατασκευάστηκε πριν από λίγα χρόνια, καθώς οι φθορές είναι εμφανείς. Τα τζάμια, όπως βλέπουμε δίπλα μου, είναι σπασμένα. Ενώ αν προχωρήσουμε προς το εσωτερικό του κτηρίου, θα δούμε ξυλωμένες πόρτες, καθώς και σκουριασμένα κουφώματα. Ενώ αν προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό του κτηρίου, θα δούμε ακόμα περισσότερες καταστροφές. Το πάτωμα είναι γεμάτο από γυαλιά. Ενώ η πισίνα, στην οποία προοριζόταν για να έρχονται οι επισκέπτες να κάνουν τα λουτρά τους, είναι κυριολεκτικά πλέον καταστραμμένη. Τα λουτρά της Απολωνίας είναι παράλληλα μια σημαντική οικονομική πηγή για την ευρύτερη περιοχή, αφού είναι πόλος έλξης εκατοντάδων τουριστών. Για τον λόγο αυτό και η σφράγισή τους κόστησε σε μεγάλο βαθμό στους κατοίκους. Πρέπει να ανοίξουν το λατέρα, ποιος θα το ανοίξει. Πάρα πολύ βοηθούσε τη Νέα Απολωνία, ειδικά τη βοηθούσε. Ερχόταν 2.000 κόσμοι και τώρα δεν έρχεται τίποτα. Καταστραμμένα βέβαια, τα κατάρρυτα ρήμαξαν όλα. Τώρα θα βάλουν και πρόσφυγες μέσα. Και από εκεί και πέρα μας καταστρέψουν εντελώς. Τι εικόνα έχει τώρα εκεί πέρα? Τι, ένα ρημαδιό είναι. Ρήπια είναι όλα. Βοηθούσε την οικονομία στον ανοιχτά πάτσο της? Βέβαια βοήθησαν, πάρα πολύ. Δούλευαν 60-70 άτομα και κάτω από τη Νέα Πολωνία. Δεν βοηθούσε. Τι εικόνα τώρα που υπάρχει εκεί πέρα? Εγκατάλειψη, ποια εικόνα είναι? Τι θα είναι? Ποιος θα πάει? Ο κόσμος είναι στεναχωρεμένος, αλλά και τι να κάνει? Έχουν κλείσει από κακιά διαχείριση. Είναι κακό για την περιοχή που έχουν κλείσει τα λουτρά? Κακό είναι. Πρέπει να ανοίξουν τα λουτρά. Πρέπει να ανοίξουν. Γιατί δουλεύουν και 50 άτομα μέσα στο χωριό. Είναι ένα εισόδημα. Βοηθάει την οικονομία. Βοηθάει την οικονομία. Ό,τι υπάρχει μέσα στον τόπο είναι καλό. Κύριο αίτημα πάντως όλων είναι τα λουτρά να καταφέρουν σύντομα να ξαναανοίξουν και να επανέλθει ο τουρισμός. Το δικό του πολιτιστικό brand name επιχειρεί να φτιάξει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, αξιοποιώντας την πληθώρα μνημείων και ιστορικών χώρων που υπάρχουν στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή για την Ανάδειξη της Ιστορικότητας του Τόπου, η οποία από την πρώτη της κιόλας συνεδρίαση αποφάσισε τη δημιουργία διεθνού συνεδρίου στο Ωραιόκαστρο τον ερχόμενο Μάιο με θέμα τις οχυρώσεις του μετόπου Θεσσαλονίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ένταξη του Ωραιοκάστρου στο χάρτη των ιστορικών διαδρομών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου επιχειρεί ο Δήμος μέσα από συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων. Επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει το μεγαλύτερο ιστορικό πάρκο σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τους ιστορικούς χώρους και μνημεία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε πρώτη φάση, στοχεύουμε στον ορεινό μας όγκο, εκεί όπου υπάρχουν τα οχυρά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος, και θα διοχετεύσουμε μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ιστορικά μνημεία, τα οποία ξεκινάνε από τους ταφικούς τοίμους της αρχαίας Λυτής, περνάνε στην περιοχή του Μελισσοχωρίου. Να πω ότι επίκειται μια ωραία ανάπλαση στο κέντρο του Μελισσοχωρίου, εκεί πέρα όπου στρατοπέδευσε, σύμφωνα με την ιστορία μας, ο διάδοχος Κωνσταντίνος για να επιβλέπει τις μάχες του Κυλκής Λαχανά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Περνάμε στο Ωραιόκαστρο, σε ένας προσφυγικός οικισμός, όπου σκοπεύουμε να αναπλάσουμε την πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο, έτσι ώστε να την κάνουμε επισκέψιμη και να αναδείξουμε το μνημείο και την ιστορικότητα της περιοχής, για να καταλήξουμε πάνω στα οχυρά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε η Ειδική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφάσισε την οργάνωση Διεθνού Συνεδρίου το Μάιο του 2020 με θέμα τις οχυρώσεις του μετόπου Θεσσαλονίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συστήσαμε μια επιτροπή, μια απόφαση, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από εμπειρογνώμονες ανθρώπους, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεράκι να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα. Και ως πρώτο στόχο θέσαμε τη διοργάνωση ενός Διεθνού Συνεδρίου μέσα στους επόμενους 6 μήνες, μάλλον κατά τον Μάιο, όπου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με τις προξενικές αρχές της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας, καθώς και του Αυτοκρατορικού Μουσείου της Αγγλίας, θα μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και έτσι ώστε να δώσουμε ένα διεθνές ενδιαφέρον σε αυτό το οποίο υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή. Παράλληλα, θα επιτευχθούν συνέργειες με τον Οργανισμό Τουρισμού, ενώ πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι ο Δήμος να αποκτήσει το δικό του πολιτιστικό brand name. Περισσότεροι καταγράφηκαν το 2019 οι γενναίοι που αποφάσισαν να μπουν στον επιχειρηματικό στίβο, και έτσι παρά τα οριακά αυξημένα λουκέτα φέτος, οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν δραστηριότητα είναι αυξημένες σε ποσοστό 11,4% έναντι του 2018, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Αναστάσιος Καπνοπόλης σε διάρκεια συνάντησης του με δημοσιογράφους.
Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το τι μέλη γενέστε, ο κύριος Καπνοπόλης επεσήμανε ότι το 2019 φεύγει με μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας όμως ότι η έλευση των επενδυτών στη χώρα μας σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα και το βιοτεχνικό επιμελητήριο θα πρωτοστατήσει. Οριακά αυξημένα είναι το 2019 τα λουκέτα των βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης έναντι της περσινής χρονιάς, με τις εγγραφές ωστόσο να είναι ενισχυμένες, αποτελώντας αχτίδα αισιοδοξίας για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία του βιοτεχνικού επιμελητηρίου. Ειδικότερα για το 2019, οι επιχειρήσεις που αποχαιρέτησαν την ενεργοδράση ήταν 494, ενώ προχώρησαν σε έναρξη εργασιών 507. Οι εγγραφές φέτος ήταν αυξημένες έναντι του 2018, πέρυσι έκαναν έναρξη 482 κατά 11,4%. Πάντως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του επιμελητηρίου, παρά τα συνεχιζόμενα λουκέτα στις ατομικές επιχειρήσεις, οι νεόκοποι στον επιχειρηματικό στίβο κατά την πλειονότητά τους επιλέγουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, 323 επί συνόλου 507 εγγραφών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα, ρολά κατέβασαν 388 ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ένα χρόνο πριν ο αριθμός τους άγγιζε τις 348. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στις ιδιωτικές και κεφαλαιοχικές εταιρείες, που αποτελούν μία από τις δημοφιλέστερες εταιρικές μορφές λόγω της ταχύτερης και ευκολότερης σύστασής τους. Την τρέχουσα χρονιά 76 έκαναν έναρξη, ενώ το 2018 ήταν 62. Αναφορικά με τις διαγραφές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, το 2019 ήταν 2, ενώ πέρυσι ήταν 7. Την ίδια ώρα, οι διαγραφές καταδεικνύουν τη δύσκολη θέση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η αγορά, με τον αριθμό τους να είναι αυξημένος κατά 2,4% έναντι του 2018, όταν ρολά κατέβασαν 482 επιχειρήσεις. Ασύμφορες κρίθηκαν 247 επιχειρήσεις από 256 το 2018, ενώ δύο βιοτεχνίες οδηγήθηκαν σε πτώχευση κατά το 2019. Θεωρώ ότι η χρονιά αυτή έχει ένα θετικό πρόσημο, με 11,4% που έχουν αυξηθεί οι εγγραφές από πέρσι, στις 507 από 480 ή 490 περίπου επιχειρήσεις. Το θετικό είναι ότι πλέον ο κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος έχει μια αισιοδοξία, ένεκα και του γεγονότος, και το διαβάσαμε και τελευταία, ότι έρχονται ξένοι επενδυτές. Μπορεί να μην το βλέπουμε στην οικονομία επί του παρόντος, λόγω του ότι τελευταία έχουν βγει και 120 δόσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στράγγιξη της αγοράς. Πολλοί όσοι είχαν υποχρεώσεις ως προς το δημόσιο και σε διάφορους φορείς να μπορέσουν να μπουν σε μια τάξη, άρα φύγανε χρήματα από την αγορά προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά λίγαν συντόμως, θεωρώ, από τον καινούριο χρόνο θα έρθουν και οι επενδύσεις, οι οποίες θα είναι προς τη θετική κατεύθυνση και γενικότερα της οικονομίας. Θα ανοίξουν οι δουλειές, είμαι αισιόδοξος. Αναφερόμενος στα στοιχεία του Μητρώου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου για την πορεία των επιχειρήσεων εντός του 2019, ο κ. Καπνοπόλης επεσήμανε ότι αναμφίβολα τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η ιδιωτική πρωτοβουλία συνεχίζει να κλειδονίζεται και οι επιχειρήσεις να φιλορροούν. Ενώ τόνισε ότι πρέπει να στηριχθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς αυτή προσφέρει θέσεις εργασίας, ενισχύει την παραγωγική διαδικασία και αναμφίβολα τα δημόσια έσοδα. Πρόσθεσε επίσης ότι οι φοροελαφρύνσεις και οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό αποτελούν θετικές ειδήσεις. Ωστόσο, η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει και άλλες πρωτοβουλίες και στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε η οικονομία να μπορέσει να μπει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Θεωρώ ότι το βιοτεχνικό επιμελητήριο θα πρωτοστατεί Θεσσαλονίκης φυσικά, θα πρωτοστατεί στις νέες εξελίξεις και νέες επενδύσεις που θα έρθουν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί είναι αυτό που δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, αυτές οι οποίες είναι λόγω των μελών που έχει στο πορτοφόλιό του. Θεωρώ ότι η μεταποίηση και η παροχή υπηρεσίας είναι παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, και γι' αυτό το λόγο θα έχει και τον πρωτεύοντα ρόλο στο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο κ. Καπνοπόλης σημείωσε ότι η κοινωνία μας πρέπει να οργανωθεί καλύτερα και ο ΟΕΔ να αλλάξει φιλοσοφία, έτσι ώστε να υπάρχει προσανατολισμός στα επαγγέλματα που απαιτούνται και που εκλείπουν. Χαρακτηριστικά, ο ίδιος σημείωσε την έλλειψη σε ηλεκτροσυγκολητές και μηχανοτεχνίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να γίνει εισαγωγή τεχνητών στη χώρα μας για υλοποίηση σημαντικών έργων. Και πρόσθεσε ότι δυστυχώς στην περίοδο της κρίσης στη χώρα μας χάνονται επαγγέλματα που θα είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν ή και να στηθούν εκ νέου.
Πολυσχηδές είναι το κοινωνικό έργο της Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Με αιχμή του δόρατος στα κοινωνικά συσίτια, η Μητρόπολη μέσω του Προκόπιου Πολυδύναμου Εκκλησιαστικού Κέντρου ετοιμάζει και μοιράζει καθημερινά περίπου 200 μερίδες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκες σύτησης. Ταυτόχρονα υπάρχει κοινωνικό ιατρείο και κοινωνικό φαρμακείο που καλύπτουν τις ανάγκες των απόρων της Μητρόπολης, ενώ το Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στεγάζει την αναγνωρισμένη σχολή βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων. Το στρατηγείο όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων της Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς βρίσκεται εδώ, στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Από εδώ ξεκινούν τα συσίτια. Η προετοιμασία των 200 περίπου μερίδων την ημέρα για όσους έχουν ανάγκη σύτησης γίνεται σε αυτόν τον χώρο και από εδώ φεύγουν τα φαγητά για να φτάσουν όπου πρέπει κάθε μέρα. Ταυτόχρονα γίνονται συσίτια και για σχολεία σε μαθητές που τα έχουν ανάγκη σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Το φαγητό προτείνει εθελόντρια διατροφολόγος που συνεργάζεται με το Εκκλησιαστικό Κέντρο. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία σας και ο τηλεοπτικός σταθμός που έρχεται και μας αγκαλιάζει σήμερα και ξεναγείται στο πολύ όμορφο χώρο αυτό εδώ πέρα. Είναι ένας χώρος που, όπως το ονομάζει ο Σεβασμιότητος Ποιμενάρχης μας ο πατέρας Ιουστίνος, είναι το στρατηγείο της Μητροπόλεως. Ένα στρατηγείο πολυσχηδών φιλανθρωπικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Το στρατηγείο αυτό το κτίριο είναι ένα τετραόρροφο κτίριο που βρίσκεται στην όμορφη Καλαμαριά, στην Αρετσού. Είναι ένα κτίριο το οποίο προϋπήρχε όταν ήταν σεβασμιότητας εδώ πέρα ο μακαριστός ο κύριος Προκόπιος. Όταν όμως ήρθε ο νέος μας Μητροπολίτης, ο πατέρας Ιουστίνος, ο οποίος συμπληρώνει φέτος πενταετία, η πρώτη δράση που έκανε ήταν να αναδείξει αυτό το κτίριο σε ένα πνευματικό κέντρο πολυσχηδών δράσεων, το οποίο να λειτουργεί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Έτσι λοιπόν αυτό το κτίριο λειτουργεί περίπου για 5 χρόνια με όλες τις δομές, τις φιλανθρωπικές, τις κοινωνικές δομές, και είναι χαρά μας σήμερα που έχουμε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτές τις δράσεις. Το συσίτο λειτουργεί για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να μαγειρέψουν στο σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες δομές φιλανθρωπικές με την κοινωνική τράπεζα τροφίμων, η οποία παρέχει τα δέματα. Που έτσι, γιατί άλλος αισθάνεται ωραιότερα να πάρει τα δέματα και να τα μαγειρεύει στο σπίτι. Άρα καλύπτει όλες εκείνες τις ανάγκες σύντησης ανθρώπων που αδυνατούν να μαγειρέψουν σε τέτοια κατάσταση. Και έχει και μία ευελιξία, θα λέγαμε. Δηλαδή, μπορούν τα 17 ενωριακά φιλόπτωχα ταμεία που έχουμε στη Μητρόπολη μας, δηλαδή κάθε ναός είναι και ένα ενωριακό φιλόπτωχο ταμείο, με μία απλή επιστολή, με μία παρέμβαση, θα λέγαμε, του Προέδρου και της Επιτροπής, να γραφτεί οποιοδήποτε στο συσίτιο. Δηλαδή, ανανεώνεται αυτή η λίστα διαρκώς. Και επεκτείνεται και μία νέα επέκταση που κάναμε φέτος είναι και στα σχολεία. Δηλαδή, φαγητό και στα σχολεία. Οποιοδήποτε παιδιά αδυνατούν να έχουν φαγητό στο ολοήμερο σχολείο, με ένα τηλεφώνημα του διευθυντή και μάλιστα ανώνυμα, χωρίς να γνωρίζουμε εμείς σε ποια παιδιά πηγαίνουν, γιατί σεβόμαστε το απόρριτο της όλης διαδικασίας, αλλά και σεβασμός στο να μην γνωρίζουν ίσως και οι συμμαθητές του τις ανάγκες, αυτές τις μεγάλες ανάγκες. Η Μητρόπολη μας καλύπτει και όλες αυτές τις ανάγκες, είτε με πρωινό στο σχολείο, δηλαδή με κρουασάν, με χυμούς, είτε και το φαγητό του το μεσημεριανό. Ταυτόχρονα υπάρχει το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο που καλύπτουν τις ανάγκες των απόρων της Μητρόπολης. Είναι όμως και το κοινωνικό μας ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο. Υπάρχει ιερέας, ο πατέρας Δοσίδιος, ο οποίος είναι υπεύθυνος συντονισμού των κοινωνικών ιατρείων και του φαρμακείου μας. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε έχει ανάγκη σε ιατρική περίθαλψη ή σε φάρμακα να έρθει να εγγραφτεί εδώ πέρα σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετηθεί. Και μάλιστα εκτός από αυτό έχει τη δυνατότητα να στείλουμε και εμείς κάποιους νοσηλευτές στο σπίτι, όπως επίσης και ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί δηλαδή που είναι απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, υπάρχει και συνεργάτης ψυχολόγος που έρχεται και κλείνει ραντεβού εδώ πέρα, και διατροφολόγος ακόμα, για να καλυφθούν έτσι ποικίλες ανάγκες. Ακόμα έχουμε και συνεργάτες οι οποίοι κάποιες εξετάσεις που δεν μπορούν να γίνουν σε αυτό το χώρο, υπάρχουν συνεργάτες ιατροί και ιατρικά κέντρα τα οποία παρέχουν δωρεάν αυτές τις εξετάσεις σε ανθρώπους που έχουν φυσικά ανάγκη. Το Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο της Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στεγάζει την αναγνωρισμένη σχολή βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων. Το Προκόπιο Πολυδύναμο Κέντρο είναι και εκπαιδευτήριο. Εδώ στεγάζει τη σχολή βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων της Ιεράς Μητροπόλεως. Είναι μια σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος και φέτος λειτουργεί για δεύτερη χρονιά φέτος ως αναγνωρισμένη από το κράτος και ήδη ετοιμαζόμαστε για 3 πτυχία και 2 διπλώματα.
Επίσης, έχουμε καθηγητές σχεδόν για όλα τα παραδοσιακά όργανα. Κανονάκι, τα πνευστά, κλαρίνο, παραδοσιακό βιολί, κρουστά. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα τα παιδιά να έρθουν και να μάθουν πολύ όμορφα παραδοσιακά όργανα και να συμπράττουν με πολύ ωραίες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως και με την νεανική χοροδία που έχουμε, η οποία κάνει και πάρα πολύ ωραίες παραγωγές CD. Μερικές από τις δράσεις που αναπτύσσονται στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο είναι σχολεία γεωγραφίας, μουσική προπαιδεία, χοροδία, αρχαία ελληνικά και εργαστήρι φωτογραφίας. Επίσης, κάθε καλοκαίρι περίπου 400 παιδιά απολαμβάνουν την κατασκήνωση στη μεταμόρφωση. Μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά προσφύγων πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΔΕΘ, σε συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΗΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ στο πλαίσιο του προγράμματος REACT. Το εν λόγω πρόγραμμα παρατείνεται και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη σήμερα φιλοξενεί πάνω από 700 άτομα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 400 είναι παιδιά. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, θέλησε να δώσει την ευκαιρία σε δεκάδες προσφυγόπουλα που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα REACT που υλοποιεί ο Δήμος, να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα και να ψυχαγωγηθούν στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στήθηκε μια μικρή γιορτή με φιλοξενούμενα τα παιδιά των προσφύγων και τις οικογένειές τους. Θα έχουμε την χοροδία του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέντρου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουν ετοιμάσει για μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Από εκεί και πέρα, οι εταίροι του προγράμματος, η ΧΑΝΘ και η ΆΡΣΙΣ, έχουν ετοιμάσει παιδικά εργαστήρια για τα παιδάκια. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και τους εταίρους και το Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο, αλλά και την Γερμανική Σχολή, όπου έχουν συγκεντρώσει κάποια δώρα και έχουν έρθει να τα μοιράσουν στους ωφελούμενους του προγράμματος. Και φυσικά, να μην το παραλείψω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, η ΔΕΘ μας έχει παραχωρήσει δωρεάν το χώρο για την σημερινή εκδήλωση και είναι πολύ σημαντικό να επικροτούμε αυτές τις ενέργειες. Εργαστήρια ζωγραφικής, face painting και άλλες δραστηριότητες ήταν κάποιες από τις δράσεις που περιέλαμβανε η εκδήλωση. Η γιορτή αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στη γιορτή συμμετέχουν όλοι οι ωφελούμενοι του προγράμματος REACT και είναι αφιερωμένοι στα μικρά παιδιά. Έχουμε διάφορες εθνικότητες, κύριος είναι Σύριοι, αλλά και οι υπόλοιποι είναι από Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν και τις λοιπές χώρες του προγράμματος. Πόσες οικογένειες? Συνολικά στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή διαμένουν 747 άτομα, από τα οποία 405 είναι παιδιά. Ιδιαίτερο τόνο στη γιορτή έδωσε το Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα τραγούδια που τραγούδησε για την ημέρα. Η ένταξη στην ελληνική κοινωνία είναι το ζητούμενο για όσους επιθυμούν να μείνουν στη χώρα μας και είναι καιρός, όπως έλεγα πάντα, ένα δέντρο που το ξερίζει ο άνεμος, δεν το αφήνεις να ξεραθεί. Το φυτεύεις για να κάνει καρπούς. Για πόσο άτομα μιλάμε? Μιλάμε για περίπου 600 άτομα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρέπει όμως ταυτοχρόνως να επισημάνω ότι απαιτώ και θα απαιτήσω στο μέλλον διαρκώς την ισόρροπη κατανομή στην επικράτεια, διότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να παρέξει καλές υπηρεσίες με τον ήδη δεδομένο υπάρχοντα αριθμό. Από εκεί και πέρα, και ο πολιτισμός μας επιβάλλει να φερόμενο στους ανθρώπους αυτούς με όρους αξιοπρέπειας και όχι με όρους στρατοπέδων συγκέντρωσης που αφορά άλλες ιδεολογίες, άλλες εποχές και άλλους λαούς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να συνεχίσει το πρόγραμμα. Το Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε δηλώσει ότι επιθυμούμε και θα παραμείνουμε στα ίδια διαμερίσματα εμείς. Ο Δήμος Σικαιών έχει ζητήσει μια μικρή αύξηση και η σύμπραξη με την Ανατολική Θεσσαλονίκη κάτι περαιτέρω. Συνεργαζόμαστε με σοβαρές και υπάρχουσες από καιρό μη κυβερνητικές οργανώσεις, διότι γνωρίζουμε το θέμα, δεν μας ξεφεύγει κάτι της και είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που επιβάλλει το ανθρωπιστικό, το κοινωνικό και το ηθικό μας καθήκον. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, σε σπίτια του Δήμου Θεσσαλονίκης φιλοξενούνται πάνω από 700 άτομα. Περισσότερα από 400 είναι παιδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.